Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Νέες ανακατατάξεις στην κορυφή της βαθμολογίας. Απόλλων, Άρης και ΑΕΚ εξακολουθούν να βρίσκονται στις τρεις πρώτες θέσεις με διαφορετική σειρά σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική. Επαγγελματική νίκη και σπουδαία απόδραση του Απόλλων από την Πάφο. Πριν από λίγο, ΑΕΚ ανόρθωσε, έμεινα στο 1-1. Δεν μπόρεσε το ΑΠΟΕΛ να πλησιάσει. Δύσκολη νίκη για την Ομόνοια με τη συμμαχητική ΠΑΕΚ. Μόνο τους τρεις βαθμούς κρατούν οι πράσινοι. Πρώτη νίκη μέσα στο 2022 για την ΑΕΛ. Ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Εθνικό. Μοιρασιά στο Μακάριο σε ένα παιχνίδι που τόσο η Δόξα όσο και ο Ολυμπιακός θέλουν να ξεχάσουν γρήγορα. Ανακοίνωση είχαμε σήμερα από το Υπουργείο Υγείας σε σχέση με την έρευνα που διενήργησε για την ένσταση του Απόλλωνα κατά του κύρου του αγώνα με την ΑΕΚ και τα αρνητικά κρούσματα της ομάδας Λάρνακας. Μαζί μας σήμερα στο στούτιο Γιώργος Ιωσιβίδης. Με πόσα πρωταθλήματα, Γιώργο, καλώς όρισες? Πέντε πρωταθλήματα. Δύο με τον Απόλλωνα, τρία με την Όρθωση. Μάλιστα, θα πούμε πολύ περισσότερα στη συνέχεια. Μιχάλης Μάρκου, προπονητής του Ονίσιλου, στους 8 του κυπέλου. Συγχαρητήρια καταρχάς για την πρόκλησή σας. Σας ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και βλέπετε για πιο ψηλά. Γιατί όχι, είναι ένα παιχνίδι, είναι ο θεσμός του κυπέλου, είμαστε στους 8. Για μας είναι πρωτόγνωρο και στη σωτήρα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να το απολαύσουμε. Μάλιστα. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Κύριε Σκαπούλη, και πάλι σε πρώτο πλάνο η διαιτησία παρά τις εγκύτες αλλαγές, κάποιες κινήσεις που έγιναν από τον κύριο Μάζιτς. Σύνηθες φαινόμενο να ασχολείται ο κόσμος με τη διαιτησία, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. Αλλά θα εκμεταλλευτούμε το πρόγραμμα των σημερινών να στείλουμε κάποια μηνύματα ότι εμείς εδώ δεν δίδουμε βαθμούς στις ομάδες, απλώς διορθώνουμε καταστάσεις και συμπορούμε παίχτες και προπονητές. Μάλιστα. Πάνος Λάρκος σήμερα μαζί μας. Πάνο, καλώς όρισες. Καλησπέρα, Γιώργο. Άλλη μια αγωνιστική που έφερε νέο ενδιαφέρον, φωτιά όπως λέμε σε όλα τα επίπεδα. Και αλλαγές στην κορυφή, ο Απόλλωνας μόνος πρώτος πλέον. Ο Άρης λίγο έλειψε να μπορέσει να πάρει το τρίποντο. Θα πολύ χάσει ευκαιρία για να πλησιάσει και ανόρθωση. Όπως πήγε το παιχνίδι, ο Λέος λύρωσε τον βαθμό, αλλά αν δεις στην γενική εικόνα της αναμέτρησης, αν μια ομάδα νομίζω μπορούσε να κερδίσει. Και έχουμε και εξελίξεις. Φυσικά περιμένουμε. Την Τετάρτη θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα με την ένσταση του Απόλλωνα. Βγήκε η ανακοίνωση σήμερα. Ενώ να πούμε ότι είχαμε και μια είδηση πριν από λίγο, η ΑΕΚ έκανε γνωστό ότι αποσύρει το ενδιαφέρον της για το Σαρφό. Ακριβώς. Μέχρι χθες θεωρεί του δεδομένο ότι θα κλείσει, γιατί είναι και το μεταγραφικό. Ήρθε με επίσημο τρόπο από τον Κυριάκο Δημητρίου, αμέσως μεγαλύτερος του παιχνιδιού, ότι έχει αποσύρει το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για την απόκτηση του Σαρφό. Για ένα παίχτη που ακούστηκε το ΑΠΟΕΛ, ο Απόλλωνας, η Πάφος, η ΑΕΚ, η Ανόρθωση. Και επί της ουσίας η ΑΕΚ είχε προφορική συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τον ποδοσφαιριστή. Φαίνεται όμως ότι κάποια θέματα με τον μάνατζερ του είναι αυτά που οδήγησαν την περίπτωση του σε ναυάγιο. Μάλιστα. Γιώργο, φαίνεται ότι δεν έχουν χρήμα οι ομάδες. Δηλαδή, προηγούμενες σεζόν, τέτοια περίοδο, έπαιζαν πολύ και βλέπουμε ομάδες να μην σκέφτονται καν να κάνουν αυτές τις τέσσερις κινήσεις που δικαιούνται. Εντάξει, ίσως να πήραν μαθήματα. Να σε διακόψω, ή ίσως έκαναν καλό προγραμματισμό το καλοκαίρι. Θεωρώ ότι είναι μια περίοδο στη μεταγραφική του Ιανουαρίου που δεν είναι καλύτερη για μένα. Οι παίχτες που έρχονται τον Ιανουάριο θεωρώ ότι είναι παίχτες που σίγουρα δεν είναι εν ενεργεία οι περισσότεροι όσον αφορά τις συμμετοχές τους. Αν έρθει κάποιος παίχτης που έχει συμμετοχές και είναι απαραίτητο σε μια ομάδα, πρέπει να τον πληρώσεις για να έρθει. Είναι ξεκάθαρο αυτό, Γιώργο. Οι ομάδες φαίνεται ότι έχουν τα θέματα τους. Ίσως τους επηρεάζουν και γενικά τα τελευταία χρόνια και ο κορονοϊός γενικά. Και δεν έχουν την ρευστότητα αυτή που θα τους παρήχε τη δυνατότητα να φέρουν κάτι πολύ καλό. Όμως υπάρχει ακόμα μια εβδομάδα μέχρι τις 31. Άρα. Μπορεί να γίνει κάτι έτσι extreme από κάποια ομάδα. Όμως ξανά επαναλαμβάνω ότι για μένα η περίοδος αυτή του Ιανουαρίου δεν είναι και η καλύτερη να φέρεις τους παίχτες που θα άμεσα να σε βοηθήσουν. Στη δεύτερη είναι πιο εύκολα, Μιχάλη, ή ακόμα πιο δύσκολα? Ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα στο κράτος. Είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα στη δεύτερη κατηγορία.
Το να κάνει μεταγραφή τον Ιανουάριο είναι μεγάλο το ρίσκο, και ειδικά σε τέτοιο επίπεδο που είμαστε εμείς. Πρέπει να προτιμάμε να πάρουμε παίχτες που αγωνίζονται, που τους ξέρουμε εδώ στην Κύπρο. Παρά ρισκάρει να φέρει κάποιον παίχτη που και τα ποσά που δίνουν οι ομάδες στη δεύτερη κατηγορία είναι αστεία. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την αγωνιστική σε κάρτες. Εδώ τα αποτελέσματα. Πάφος Απόλλων 0-1, ΑΕΛ Εθνικός 1-0, ΑΠΟΕΛ Άρης 1-1, Δόξα Ολυμπιακός 0-0, Ομόνια ΠΑΕΚ 2-1 και ΑΕΚ Ανόρθωση 1-1. Βλέπουμε την βαθμολογία. Απόλλων στην κορυφή με 35, ο Άρης έχει 34, η ΑΕΚ 33. Ακολουθούν Ομόνια 27, Ανόρθωση 26, Πάφος 25, το ΑΠΟΕΛ 24, 18 η ΑΕΛ με τη Δόξα, 17 Ολυμπιακός, 13 η ΠΑΕΚ, 8 Εθνικός. Στον πίνακα το σκόρερ, ο Ιβάν Τρισκόφσκι πέρασε μόνο στην κορυφή με το γκολ που πέτυχε σήμερα, φτάσε στα 10. Ο Σαντίκ έχει 9, ο Βαλακάρη 8, ο Ουάρτα 7 και από 6 Ντάρπι Σάιαρ, Στεπίνσκι και Πίττας, ο οποίος υπανέλθε στο σκοράρισμα. Η επόμενη αγωνιστική, ΠΑΕΚ Πάφος, Εθνικός ΑΕΚ, Ανόρθωση Ομόνια, ΑΠΟΕΛ Δόξα, Απόλλων Ολυμπιακός, Άρης ΑΕΛ. Και στη δεύτερη κατηγορία, Αναγέννηση Αγιάννα ΠΑΕ 1-1, Ένωση Νέα Σαλαμίνα 1-0. Ασύλ Ακρίτας Κλώρακας 1-1, Ονίσιλος Ερμής 1-2, Αλκείο Θέλος 2-0, Ομόνια Ραδίπου Ξυλοτύμπο 1-2, Ακυρώνας Ολυμπιάς Λιμπιών 0-1 και Ομόνια 29 Μαΐου Καρνιώτισσα 1-1. Λοιπόν, να αναφερθούμε και στην ανακοίνωση που βγάλε νωρίτερα σήμερα το Υπουργείο Υγείας, να πούμε ότι η Ad Hoc Επιτροπή με προεδρεύουσα την κυρία Γιαννάκη αναφέρει ότι διαπιστώνει καλύτερα παρατυπίες στη διαδικασία αναφοράς των εξετάσεων από συγκεκριμένο εργαστήριο, καθώς επίσης και παραβίαση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για να τύχει δέουσας και ανάλογης αντιμετώπισης βάσει των κανονισμών της. Λοιπόν, αυτή είναι η σημαντική δεύτερη παράγραφος της ανακοίνωσης του Υπουργείου Υγείας. Από εδώ και πέρα πάνω εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες, υπάρχουν οι αρμόδιοι, κάποιοι το βλέπουν έτσι, κάποιοι το βλέπουν διαφορετικά. Είναι ένα νομικό θέμα. Ακριβώς, δηλαδή, πώς θα το ερμηνεύσει ο καθένας. Θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τους δικηγόρους. Και σίγουρα είναι μια υπόθεση που ό,τι και να είναι η αποφασή της, νομίζω θα έχει κι άλλα επεισόδια. Λογικά είτε υπέρ της ΑΕΚ είτε υπέρ του Απόλλωνα θα υπάρξει έφεση. Ακριβώς. Από την ομάδα που θα... Οπότε η Τετάρτη νομίζω είναι η εκδίκαση της υπόθεσης από τον... από το δικαστήριο, ας το πούμε, της αθλητικού δικαστήριου της Ομοσπονδίας. Λοιπόν, πάμε στο αγωνιστικό. Δόξα Ολυμπιακός, ένα παιχνίδι που, όπως είπα και στον πρόλογο μου, οι δύο ομάδες θέλουν να ξεχάσουν γρήγορα. Δεν είχε καλό ρυθμό, δεν είχε ποιότητα. Οι δύο ομάδες μου φάνηκε ότι δεν ήθελαν να χάσουν και τα κατάφεραν, αλλά δεν μπόρεσαν να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο. Πήραν από ένα βαθμό, παραμένουν στα χαμηλά και όσο παραμένουν στα χαμηλά νιώθουν και οι δύο ομάδες μεγαλύτερη πίεση όσον αφορά την προσπάθειά τους για να κρατήσουν κάποιες αποστάσεις από την επικίνδυνη ζώνη. Βεβαίως είναι η ΠΑΕΚ εκεί, ο Εθνικός είναι πολύ πιο κάτω. Και είναι αλήθεια ότι τη δεδομένη στιγμή δείχνει η ομάδα που είναι το πρώτο φαβορί για να πέσει η κατηγορία. Αλλά απέδειξε και πέρσι με την πορεία του Γιώργου Εθνικός ότι δεν μπορείς να τον ξεγράψεις έτσι εύκολα. Έκανε κάποιες κινήσεις, φαίνεται ότι θα κάνει προσπάθεια ενίσχυσης και με τον Μπουσουλάντζης ο Εθνικός από την Ανόρθωση. Επομένως, θα είναι μια προσθήκη που θα του δώσει επιπλέον ποιότητα. Με την ΑΕΛ δεν ήταν άσχημος ο Εθνικός, αλλά όσον αφορά το Δόξα Ολυμπιακός, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν, θα έλεγα, ανούσιο. Δεν μπόρεσαν οι δύο ομάδες στις ευκαιρίες που δημιούργησαν να τις εκμεταλλευτούν και στο τέλος έμειναν στο 0. Μοιράστηκε έναν βαθμό που εν τέλει μπορεί και να μην χάλασε καμία από τις δύο ομάδες. Γιώργο, ο Ολυμπιακός για αρκετό χρονικό διάστημα ήταν στην πρώτη εξάδα. Και το έλεγαν ξεκάθαρο ότι ήταν στόχος για δεύτερη διαδοχική σεζόν να μείνουν στην πρώτη εξάδα. Από την άλλη, η Δόξα έβλεπε, στόχευε στην πρώτη εξάδα και πλέον αυτές οι δύο ομάδες παλεύουν ουσιαστικά για να κρατήσουν αποστάσεις από τις δύο τελευταίες θέσεις. Αυτό είναι γεγονός ότι δεν μπορεί καμία από αυτές τις ομάδες να μπει στην εξάδα. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Από εκεί και πέρα θα συμφωνήσω με τον Λάρκο ότι επειδή ήταν το παιχνίδι, ήταν ένα παιχνίδι που φώναζε από τα πρώτα στάδια του παιχνιδιού ότι θα πήγαινε έτσι και ίσως με χωρίς γκολ και όπως έγινε. Και στόχος τους θεωρώ θα είναι να πάρουν όσους περισσότερους βαθμούς μέχρι το τέλος της δεύτερης διάρκειας του πρωταθλήματος. Τη κανονική διάρκεια, συγγνώμη, του πρωταθλήματος, για από εκεί και πέρα να μην συναντήσουν ιδιαίτερα προβλήματα στην αποφυγή τη διαβάθμιση. Ήταν τον Ολυμπιακό μετά που έλυσε για το κύπελλο, που είχε καλή απόδοση, ήταν ανταγωνιστικός, είχε διάθεση. Και απέναντι στην Δόξα, που θεωρητικά πρέπει να επιβάλλει τον ρυθμό του, δεν το έκανε. Δεν ξέρω αν υπήρχαν. Είναι αυτό που είπαμε, ότι δεν ήθελε να χάσει ουσιαστικά. Ενώ στο κύπελλο είναι κάτι το διαφορετικό. Είχα δει και τον Ολυμπιακό με την Πάφο που είχε πολύ καλή αποδοσή και θεωρώ ότι αδικήθηκε και από το αποτέλεσμα γιατί μπορούσε και να προηγηθεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού γιατί είχε κλασικές ευκαιρίες. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι παράξενος φέτος. Κατά μια μπορεί να κάνει είναι σπουδαίο μια παιχνίδι. Ομάδα που την βλέπεις και έχει τακτική, έχει οργάνωση, έχει ταυτότητα στο παιχνίδι και κάποια παιχνίδια τη βλέπεις. Και λες, μα είναι αυτή η ομάδα που την είδα την περασμένη εβδομάδα και τώρα είναι αλλοπρόσαλη για μένα ο Ολυμπιακός ή ο χαρακτήρας που προβάλλει φέτος. Και ίσως αυτό έχει να κάνει και με τις αλλαγές των προπονητών. Δηλαδή, θεωρώ ότι παίζουν το ρόλο τους και χάνουν και την ταυτότητα και τον χαρακτήρα που έχει μια ομάδα που αρχίζει με ένα προπονητή, με ένα πλάνο, με ένα προσανατολισμό και μετά αλλάζουν η προσωπική μου άποψη. Από εκεί και πέρα. Σίγουρα στον Ολυμπιακό ξέρουν καλύτερα και πώς να τα διαχειριστούν τα θέματα αυτά και του προγραμματισμού και ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα. Μάλιστα. Μιχάλη, η ΑΕΛ από την άλλη, απέναντι στον Εθνικό, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Ήταν ένα τελικό, δηλαδή χρειαζόταν όσο τίποτε άλλο την νίκη. Φαινόταν ότι είχε άγχος, είχε πίεση να φτάσει σε αυτό το ζητούμενο. Δεν τη βγήκε σε καλό, δηλαδή δυσκολεύτηκε. Έχασε και ο Εθνικός ευκαιρίες που θα μπορούσε να κάνει τη ζημιά. Δεν θα πω αν άξιζε ή όχι, αλλά δεν ήταν εύκολη η νίκη για την άλλη. Μάλλον ήταν πολύ δύσκολη και φαινόταν στο γήπεδο ότι ήρθε το ζητούμενο, αλλά δεν λύθηκαν τα προβλήματα. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Η ΑΕΛ δεν είναι η ΑΕΛ που θέλει να βλέπει ο γόμος της. Όμως και μετά την αλλαγή προπονητή προσπαθεί να βρει μια ταυτότητα. Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι αυτή η ΑΕΛ που θέλουμε να βλέπουμε. Δυσκολεύτηκε στο χθεσινό παιχνίδι με το Εθνικό, όμως είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η νίκη για την ΑΕΛ για να ανακάψει και στο ψυχολογικό κομμάτι. Και δεν είναι εύκολο μετά από αλλαγή προπονητή οι ποδοσφαιριστές να αφομοιώσουν το πλάνο του με τον νέο τρόπο που θέλει να παίξει ο προπονητής. Όμως επαναλαμβάνω ότι ήταν μια σημαντική νίκη και δύσκολη νίκη που στην πορεία πιστεύω ότι θα ανακάψει αρκετά και θα είναι η ομάδα η οποία για μένα προσωπικά θα παίξει και κομβικό σημείο για το ποιος θα πάρει τον τίτλο. Γιατί την έχουν όλοι την ΑΕΝ να παίξουν μαζί της και πιστεύω ότι αυτή η ομάδα έχει ποιότητα, έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Και την περιμένω να είναι ακόμα καλύτερη στη συνέχεια. Και την Τετάρτη δίνει ένα κρίσιμο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Στο κύπελλο ουσιαστικά είναι το τελευταίο της χαρτί για διάκριση και εκεί θα πρέπει να δείξει τι αξίζει. Βεβαίως είναι ένα ντέρπι που θέλουμε να βλέπουμε όλοι οι φιλάθλοι, η ΑΕΛ εναντίον του Απόλλωνα. Στο κύπελλο είναι ένα παιχνίδι και ένας τρόπος αθλητής για την ΑΕΛ να διακριθεί στο φετινό πρωτάθλημα ή έξω στην Ευρώπη μέσω του κυπέλλου. Είναι ένα ιστορικό σωματείο που φέτος δεν εξήγησε το και τόσο καλά, βρίσκεται χαμηλά και το κύπελλο είναι μια διέξοδος για να διακριθεί. Άς. Γιώργο, θα σε ρωτήσω κάτι που όλοι δυσκολευόμαστε να απαντήσουμε. Φοβόμαστε, διστάζουμε. Ο Εθνικός είναι το προφαβορή, ή μάλλον μπορεί να σωθεί ο Εθνικός. Μαθηματικά μπορεί. Ναι, δεν το λέω μαθηματικά. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω είναι η πρώτη ομάδα που θα ακολουθήσει την πορεία στη δεύτερη κατηγορία. Είναι πολύ δύσκολα πράγματα, αν και ενισχύθηκε, αν και παρουσιάζει καλό ποδόσφαιρο, τους είδα με την ΑΕΛ, μπορούσε να κέρδιζε το παιχνίδι. Ναι. Αν σκοράρε που είχε ευκαιρίες κλασικές με τον Τούριτς, είχε προϋποθέσεις αρκετά καλές, ίσως αν κέρδιζε την ΑΕΛ να έβαζε έτσι λίγο, να το πιστέψεις ότι μπορεί να κάνει το θαύμα. Όμως, στενεύουν τα περιθώρια και θεωρώ ότι είναι το πρώτο φαβορί για τη δεύτερη κατηγορία. Πάνω, εσύ πώς είδες το παιχνίδι στο Τσίριο?
Όντως θα συμφωνήσω ότι ο Εθνικός ήταν πάρα πολύ καλός. Έκανε πολλές ευκαιρίες για γκολ. Δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει μία από τις ευκαιρίες που έκανε. Νομίζω ότι έκανε το καλύτερο του παιχνίδι από τον καιρό που έχει έρθει ο νέος προπονητής ο Παντελίδης. Για τον Εθνικό. Όμως η ΑΕΛ κατάφερε να είχε τον Μέγερη σε 2-3 περιπτώσεις που έκανε πολύ καλές επεμβάσεις και κράτησε το σκορ στο 0 και από εκεί και πέρα ήρθε τον γκολ που φαινόταν ότι η ομάδα που θα πετύχει γκολ θα το πάρει. Το πέτυχε η ομάδα της ΑΕΛ, πήρε την νίκη που νομίζω είναι μια νίκη που θα τη βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΛ, ψυχολογικά κυρίως, γιατί την είχε πολύ μεγάλη ανάγκη. Θα συμφωνήσω ότι υπάρχει ποιότητα στην ομάδα που μπορεί σταδιακά να βελτιωθεί και να παρουσιάσει καλύτερο πρόσωπο. Τώρα το να παλέψει για κάτι καλύτερο πέρα από το να ξεφύγει όσο πιο νωρίς γίνεται από τα χαμηλά κτλ. Δεν ξέρω, θα το δούμε στην πορεία. Όμως νομίζω ότι όλα τα λεφτά για την ΑΕΛ πλέον είναι το κύπελλο. Τα παιχνίδια με τον Απόλλωνα. Επειδή είσαι πιο κοντά στο μεταγραφικό παζάρι, ξέρεις, έχεις πληροφορίες, κινείς τα νήματα εκεί, θα κάνει μεταγραφές η Ομονία? Πρέπει να κάνει. Το πρέπει το λέω εγώ, εσύ, ο Γιώργος, ο Βιχάλης. Ακούσαμε και τον Ανδρέα Δημητρίου πριν το παιχνίδι με την Ξυλορύμπο ότι είναι κοντά σε δύο, όχι σε δύο, είπε σε μεταγραφές, άρα χρησιμοποιήσε και πληθυντικό. Τουλάχιστον δύο. Μπορεί να είναι τρεις. Ναι. Σήμερα είναι Δευτέρα, ήταν Πέμπτη το παιχνίδι, δεν είδαμε κινήσεις. Ο κόσμος της Ομόνοιας ανησυχεί και ανησυχεί δικαιολογημένα. Γιατί γνώριζε ότι χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα, έβλεπε ότι δεν πηγαίνει καλά στο αγωνιστικό κομμάτι, ξέρει που πονάει η ομάδα, αλλά δεν βλέπει για την ώρα να γίνονται. Νομίζω είναι. Μην ξεχνάμε και το γεγονός ότι έφυγε ο Τζονής σήμερα, ανακοινώθηκε επίσημα. Ανακοινώθηκε όχι από την Ομόνοια, από την Κάνσας, του MLS, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανακοίνωσε και η Ομόνοια. Το να γίνει συγκεκριμένα. Το άκουσα σε ερχόμενο. Αυτό είναι επίσημα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Μαρίνο. Να μας μάθουν ποδοσφαιρικά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα μείνει από όσο γνωρίζω μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου και ακολούθως θα πάει για Αμερική. Αλλά δεν είναι ο Τζονής. Έφυγε και ο Ντούρης. Ασχέτως αν δεν πρόσφερε αυτά που πολύ περίμενα, αλλά δεν έχει αντικατασταθεί. Ίσως το ζεστό χρήμα που θα έρθει τώρα να βοηθήσει στο να γίνουν κάποιες κινήσεις. Το θέμα είναι ότι μείνανε τελευταία ώρα, όπως λέμε, τη τελευταία στιγμή. Οι επιλογές δεν είναι όσες ήταν στην αρχή της χειμερινής μεταγραφικής περίοδου. Αλλά εντάξει, παρά τίποτα, να κάνει κάποιες κινήσεις τις χρειάζεται. Φωνάζει η ομάδα ότι θέλει ενίσχυση και σε όλους τους τομείς. Είναι δύσκολος προπονητής ο Μπέρκ. Και οι συνεργάτες τους στο να βρουν τους ποδοσφαιριστές, γιατί γίνεται πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά στο να δεν βλέπουν μόνο την αξία του ποδοσφαιριστή, βλέπουν πολύ περισσότερα πράγματα πίσω από έναν ποδοσφαιριστή, αλλά έπρεπε ήδη η Ομόνοια να είχε τουλάχιστον ένα-δύο ποδοσφαιριστές. Εγώ απλώς να σου πω, από την ημέρα που ο Κούσουλος είναι εκτός, έχει πρόβλημα στη μεσαία γραμμή. Εκεί εγώ θεωρώ ότι αν ήμουν μέσα στην Ομόνοια θα ήθελα, αν όχι πρώτη του Γενάρη, 2 του Γενάρη, να έχω παίχτη στα χαφ. Και επίθεση. Ναι, πες στην επίθεση, είχε αυτή την τετράδα, πεντάδα που άλλαζε, δηλαδή του ακραίου, του. Ναι, ήταν στην κορυφή μπορεί να πει. Ναι, αλλά και εκεί, δηλαδή στην οργάνωση, στην αναχαίτηση, η Ομόνοια είναι μια ομάδα που πήρε πρωτάθλημα με μια γρανιτή άμυνα. Σίγουρα έπαιξε σημαντικό ρόλο και ο τερματοφυλάκας, αλλά ήταν και άμυνα. Φέτος δέχεται με όλους, σχεδόν με όλες τις ομάδες, σε κάθε παιχνίδι δέχεται γκολ. Δέχεται φάσεις. Ναι, είναι κάποια πράγματα τα οποία φαίνεται ότι δεν διορθώνονται στην πορεία. Δηλαδή, όταν επαναλαμβανόμενη σύμπτωση, πάβει να είναι σύμπτωση. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα στιγμιότυπα από το σημερινό παιχνίδι στο Γάσιπι. Πώς η Ομόνοια έφτασε στη νίκη με 2-1. Τώρα η εκτέλεση, Τακουνάκι και δεν ξέρω αν πέρασε η μπάλα τη γραμμή, θα το δούμε. Μένει κάτω σημαία, η σέντρα, ο Μπάμπιτς σε μια κεφαλιά, θα κατεβάσει, επιμένει ο Μπάμπιτς, θα κρατήσει, θα σουτάρει πάνω στον Τίσκερουτ. Ότι ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Εδώ ένα λάθος, θα κλέψει ο Κακουλής, θα κάνει και το σουτ στα δίχτυα, στο 55. Ανδρόνικος Κακουλής λύνει τον γόρδιο δεσμό για την Ομόνοια. Το λάθος, το Δημητρίου ανέδα καλά, έκλεψε ο Κακουλής, έκανε το πλασέ, πάρα πολύ ωραίο γκολ. Εδώ και πάλι. Σε ένα σημείο στο πρώτο δεκάλεπτο
Εδώ μια φάση για την ΠΑΕΚ. 1-1. Ο Νάντο, άμεση απάντηση στο 57. Ξανά. Η παλιά, ο Καπαρτής θα γυρίσει και θα πεταχτεί ο Νάντο. Ο Μπάμπιτς ήταν αυτός που βγάλει την ασίστ. Ο Νάντο, γεμίσμα από τον Γιούστε, κατέβασμα από τον Μποτεάκ. Το γύρισμα, η κεφαλιά του Κακουλή έξω. Τώρα η εκτέλεση, η κεφαλιά του Γιούστε πέρασε έξω. Η σέντρα, η κεφαλιά του Κακουλή πέρασε έξω. Η σέντρα, ο Νάντο, την κεφαλιά έξω. Μποτεάκ εκτελεί, η κεφαλιά στα δίχτυα. Μάρκος Τσέποβης στο 79. 2-1. Στο δεύτερο δοκάρι, ο Μάρκος Τσέποβιτς βάζει και πάλι. Εύκολο γκολ, αλλά τώρα η παλιά του Βαρέλα για τον Ενώ. Το γύρισμα δεν προλαβαίνει. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε τα στιγμιότυπα από την νίκη της Ομονίας επί της ΠΑΕΚ με 2-1. Στο Γάσι Πι για λογαριασμό του τρίτου προγράμματος του ΡΙΚ ήταν ο Χάρης Μιλτιάδους, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ αλλά και την άποψή του από αυτό που παρακολούθησε και περιέγραψε. Χάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα πάνω στον κύριο Σκαμπούλη, στους εκλεκτούς μας καλεσμένους και φυσικά στους τηλεθεατές του ΡΙΚ. Η Ομόνια που αγχώθηκε αλλά εν τέλει κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της αξιωματικής και αποφασιστικής ΠΑΕΚ. Το πρώτο ημίχρονο οι πράσινοι έδειξαν τεράστια δυσκολία στο δημιουργικό κομμάτι, ήταν αργή και προβλεπτή θα έλεγα, με την φαντασία να απουσιάζει από το κάτω εμφάνιση. Ως εκ τούτου έκαναν την πρώτη τους τελική στο 42ο λεπτό που ήταν 100% έμπνευση του Μιξ Τίσκερο. Η ΠΑΕΚ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα είχε παθητικό ρόλο, κρατούσε μια αποσίωση της γραμμές της και αμυνόταν με συνέπεια. Όμως όποτε έβγαινε στην κοντραεπίθεση έδειχνε πόσο καλά γνωρίζει αυτό το είδος του παιχνιδιού. Μετά την ανάπαυλα η Ομόνια να πούμε πως έβγαλε περισσότερη διάθεση παραμερίζοντας το άγχος νίκης, το οποίο υπήρχε ένεκα της βαθμολογικής της θέσης και των επιπλέον αγώνων που μετράει σε σχέση με Αποέλ και Πάπο, οι οποίοι και αυτοί δίνουν μάχη για την εξάδα. Το εξαιρετικό γκολ του Κακουλή που τίμησε λίγο Σλοβενία λειτουργήσε ευεργετικά για τον Τριφυλή παρά την άμεση απάντηση του Ενρίκε που ήρθε μετά από τριπλό συνδυασμό. Η Ομόνια αφυπνίστηκε, είχε συγκέντρωση, κάτι που έλειψε στο πρώτο μέρος και με τον Ποτεάκ να βομβαρδίζει συνεχώς από αριστερά την αντίπαλη περιοχή. Ήρθε ο Τσέποβιτς σε τέλειο timing στο 71ο λεπτό να κρατήσει ζωντανή την Ομόνια στο κυνήγι της εξάδας. Ο Χένιγκ Μπέρκ αξίζει να αναφέρουμε πως ρωτήθηκε στην συνέντευξη τύπου για το κεφάλαιο ενίσχυση και στάθηκε σε δύο σημεία. Πρώτον, ότι οι ποδοσφαιριστές που αρέσουν δεν είναι ελεύθεροι και είναι εκτός των οικονομικών πλαισιών της ομάδας. Δεύτερο, είπε πως εάν η ομάδα δεν είχε τόσες πολλές απουσίες δεν θα γινόταν και τόσος πολύς λόγος για ενίσχυση, ενώ εν κατακλείδη εκθίασε τον Κακουλή και είπε πως αυτό που βλέπουμε είναι αποτέλεσμα της φοβερής δουλειάς που κάνει. Θα πρέπει να αναφέρω και τη μεταγραφή του Μαρίνου Τζονί στην Sporting Kansas, η οποία έχει πάρει επίσημη μορφή. Είναι η τέταρτη πιο ακριβή μετακίνηση Κύπριου ποδοσφαιριστή μετά από τους Κωνσταντίνου, Κέρο και Λαΐδη. Γιώργο. Μάλιστα. Χάρη, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Λοιπόν, σου απάντησε. Εντάξει, και εγώ θέλω πολλά πράγματα. Όφιλε όμως να έχει εναλλακτικές λύσεις. Όχι, γιατί πλειάδα εναλλακτικών λύσεων. Το θέμα ότι πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα. Ακόμα και ποσοτικά, δηλαδή το ότι έχει τόσες απουσίες, τους τραυματισμούς και όλα αυτά, θα πρέπει να την ενισχύσει σίγουρα. Η πρώτη επιλογή είναι ακριβή απλησίαστη. Η δεύτερη ποια είναι, η τρίτη, κάτι. Πρέπει να υπάρχει δεύτερο, τρίτο πλάνο. Θέλει ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεσμεύονται με κάποιες ομάδες. Επομένως, είναι πολύ δύσκολο να τους αποκτήσει γιατί πρέπει να πληρώσει. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να πληρώσει τα χρήματα που απαιτούνται. Επίσης, αυτό που δεν μου άρεσε από αυτό που άκουσα είναι ότι είναι ακριβή. Για να είναι ακριβή όμως, θα πρέπει να είναι ψηλά τα στάνταρ τους. Ίσως να είναι για κάποιο άλλο πρωτάθλημα, αφού είναι ακριβή. Γιατί γνωρίζω ότι στην Κύπρο δεν μπορεί να έρθει οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής. Και το Γενάρη, ειδικά πρέπει να πληρώσει για να πάρει κάτι. Λοιπόν, νομίζω ήταν μια απάντηση που ήθελε να ρίξει
λάσπη στα μάτια ο κύριος Μπέργκ. Εγώ έτσι αντιλαμβάνω, γιατί φωνάζει, είπαμε, πρέπει να ενισχυθεί η Ομόνοια. Παίχτες υπάρχουν. Σίγουρα δεν μπορούμε να φέρουμε όποιους θέλουμε, γιατί είτε γιατί δεν έρχονται στο πρωτάθλημα μας, είτε για την ακριβή, αλλά πρέπει να υπάρχει δεύτερο και τρίτο πλάνο σε περίπτωση που χαλάσει. Με την αναφορά του στον Κακουλή, προσπάθησε έτσι να στείλει μηνύματα στήριξης και εμπιστοσύνη στους παίχτες του. Γιατί ο Κακουλής πέτυχε και στο κυπέλλο γκολ, πέτυχε και σήμερα έναν γκολ. Δείχνει να ανεβαίνει, δείχνει να τον πιστεύει και το έχει αποδείξει ο Μπέρκ ότι πιστεύει πολύ στους Κυπρίους. Επομένως, είναι και μια προσπάθεια έτσι να ηρεμήσει λίγο τα πράγματα όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, το να αναφερθεί συγκεκριμένα στον Κακουλή. Αλλά είναι αλήθεια ότι χρειάζονται περισσότερες επιλογές. Για μένα το πρωτάθλημα ουσιαστικά τώρα ξεκινά, με την έννοια ότι είτε αν είσαι στην εξάδα, στην πρώτη εξάδα, γιατί αν δεν είσαι δεν συζητάμε τίποτα άλλο, αλλά αν καταφέρει μόνο να μπει στην πρώτη εξάδα και κυνηγήσει στόχους και έχει κίνητρα, θα πρέπει να έχεις ένα υλικό. Αυτό το υλικό με αυτούς τους παίχτες που έχεις με το μικρό ρόστερ, νομίζω ότι είναι ήδη πρόβλημα. Δεν νομίζω να μπορεί να ανταποκριθεί. Το έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές ότι η ομάδα που θα έχει το μεγαλύτερο και το πιο ποιοτικό ρόστερ και βάθος θα έχει πλεονέκτημα αν δεν υπολείπω. Γιατί είναι ο κορονοϊός. Είναι οι κάρτες που θα έρθουν και θα αφήσουν πολλούς παίχτες εκτός σε κρίσιμα ντέρπι. Γιατί θα είναι όλα ντέρπι. Επομένως δεν θα μπορείς να επιλέξεις. Και είναι και στο κύπελλο. Είναι και το κυβέρνο. Για να πω την αλήθεια, Γιώργο και Μιχάλη, δεν σας ρώτησα για αυτό το θέμα, δεν σας απευθύνω λόγο, γιατί μπορεί να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Να μην θέλετε, είναι συνάδελφος σας ο κύριος Μπέρκ, είναι. Εντάξει, αλλά. Μπορούμε να εκφράσουμε την γνώμη σας. Σας ακούμε τότε. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Μπέρκ καταρχήν δεν μπορεί κανένα να τον αφιζητήσει. Όχι, με τίποτα. Έδειξε ποιος είναι, έδειξε το έργο που παρήξε στα τελευταία τρία χρόνια, τους παίχτες τους Κύπριους που μαζί του αναδείχτηκαν. Κακά τα ψέματα, είναι ένα κεφάλαιο που το καρπώνεται έτσι κατηδίαν. Ναι, αλλά δεν μπορεί για αυτά να είναι στο απειρόβλητο όμως. Ναι, θα συνεχίσω και θα πω ότι από εκεί και πέρα πρέπει να κοιτάξει και αυτός ότι είναι στην Κύπρο και είναι σε μια ομάδα που είναι, ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Ο κόσμος θέλει να βλέπει την ομάδα του να παίζει και καλό ποδόσφαιρο και να κερδίζει. Να μου πει στο τέλος, κερδίζει την ουσία που είναι η βαθμή. Ούτε την ουσία δεν την παίρνει η Ομόνοια στα παιχνίδια τα τελευταία. Άρα πρέπει εδώ και τώρα να γίνει ενίσχυση, θεωρώ, και πρέπει με κάποιο τρόπο να το απαιτήσει. Και το να πιστεύει στον Κακουλή θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ καλό, γιατί είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και μακάρι να παίξει και στα επόμενα παιχνίδια και να διακριθεί. Από την άλλη όμως πρέπει να έχεις πολλές επιλογές, ακολουθούν ντέρπι όπως είναι ο Λάχκου, που θεωρώ ότι εκεί θα πρέπει να παρουσιάσεις ό,τι καλύτερο. Θα παίζεις συνέχεια με ομάδες με ψηλές απαιτήσεις και αρκετά ψηλούς ρυθμούς. Άρα εκεί θα πρέπει να έχεις παίχτες ετοιμοπολέμους, φρέσκους, να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις. Άρα ναι, πρέπει η Ομόνοια και επιβάλλεται να κάνει ενισχυτική κίνηση και στον άξονα αλλά και στο επιθετικό κομμάτι για να παρουσιαστεί όσο καλύτερα και πιο ανταγωνιστική γίνεται αν μπει στην εξάδα. Γιατί κινδυνεύει και να μην μπει και στην εξάδα, Γιώργο. Αυτό να το λέμε, γιατί ακολουθούν και για αυτήν δύσκολα παιχνίδια και δεν ξέρεις ποτέ τι θα βγεις στην πορεία. Μιχάλη. Έχω και εγώ άποψη. Σίγουρα ο κύριος Μπέρκ δεν αφισβητεί από κανένα. Τα έχει προσφέρει τα τελευταία χρόνια στην Ομόνοια πάρα πολλά. Δύο πρωταθλήματα τα τελευταία δύο χρόνια. Έχει αναδείξει Κύπριους ταλαντούχους νεαρούς προσφερειστές οι οποίοι διακρίνονται στο πρωτάθλημα μας. Ήδη και η μεταγραφή που έχει γίνει τώρα με τον Τζονί. Όμως, σίγουρα πρέπει να εμείς οι προμηθευτές που λέμε να είμαστε έτοιμοι. Ακολουθεί δύσκολο πρωτάθλημα όπως είπατε και εσείς. Η Ομόνοια βρίσκεται μέσα στο κύπελλο. Υπάρχει πανδημία που δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Το ζούμε καθημερινά και στις προπονήσεις. Πρέπει η Ομόνοια να ενισχυθεί. Αν θέλει να διεκδικήσει κάτι περισσότερο, πρέπει να ενισχυθεί. Πρέπει να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Σίγουρα το παιχνίδι σήμερα ήταν. Θα θεωρούν πολλοί ότι η Ομόνοια έπρεπε να περάσει πιο εύκολο απόγευμα. Όμως να μην ξεχνάμε και την προσπάθεια που κάνει η ΠΑΕΚ. Παλεύει όλα τα παιχνίδια. Όμως επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Μπέρκ πρέπει να δει ότι πρέπει να ενισχυθεί καλύτερα η Ομόνοια, γιατί ακολουθεί δύσκολο πρόθυρο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σκαβούλη,
Μάλιστα. Είσαι έτοιμος? Ναι, πάντοτε, πάντοτε είμαι έτοιμος. Να πούμε ότι θα ξεκινήσουμε από κάποιες φάσεις που έχουμε από το κύπελλο. Μάλιστα. Και κάνουμε αρχή με το ΑΕΚ ΠΑΕΚ και το πέναλτι της ΑΕΚ, λέτε. Ναι. Σε αυτήν την περίπτωση, ο διαιτητής είναι άκρος αξιόπιστος ως εκ της θέσεως του, βλέπει τον επιθετικό να τσιμπάει την μπάλα και έρχεται ο αμυντικός, του κάνει την παράβαση. Άρα... και ορθά, πολύ ορθά έδωσε το πέναλτι. Και παραλαμβάνω, εάν ο διαιτητής δεν ήταν σε αυτή τη θέση που είναι τώρα, δεν θα έβλεπε την παράβαση και θα εκραζόμαστε το VAR και χρόνο και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, μπορείτε κύριοι να πάτε στιγμή να εκφράσετε την άποψή σας, αν διαφωνείτε και με τον κύριο Σκαβούλη. Πάφος ανόρθωση είναι η επόμενη φάση και αυτή από το κύπελλο είναι αποβολή του τερματοφύλακα της Πάφου. Εκείνο το οποίο διαρωτώμαι εγώ είναι ότι εκφράζονται παράπονα γιατί να αποβάλλεται ένας ποδοσφαιριστής. Μα όταν ο ποδοσφαιριστής δεν είναι συγκεντρωμένος και δεν τηρά τους κανονισμούς, απαιτούμε που ζητείτε να εφαρμόσουν τους κανονισμούς. Τι θα κάνει ο διαιτητής? Εφόσον ο τερματοφύλακας βγαίνει έξω από την επαρθοκίνη περιοχή του, είναι παίχτης πλέον. Και δεν ισχύει αυτό που λέμε στην επαρθοκίνη περιοχή, προσπάθησε να παίξει την μπάλα. Εκεί αποβάλλεται για το γεγονός ότι δεν άφησε τον παίχτη να δημιουργήσει μια κλασική ευκαιρία περί συστήματος. Συνέχεια είναι η επόμενη αποβολή για την Πάφο, η τρίτη. Εδώ είναι μια φάση όπου παίχτες πέφτουν στο έδαφος. Ευτυχώς υπάρχει το VAR, το οποίο ενήργησε πολύ σωστά στην προηγουμένη περίπτωση. Ο διαιτητής δεν είδε τίποτε και αμέσως ενημερώθηκε τι έγινε και έδειξε την κόκκινη κάρτα. Εν τω μεταξύ, μια σύσταση, μια συμβουλή στον διαιτητή, όταν εξηγά τι έγινε, να χρησιμοποιεί σωστή κίνηση, δηλαδή την κλωτσάν, παρά την αγωνιά, διότι πρόκειται πρέπει να κλωτσάς εδώ, είναι πιο σωστή εικόνα για να διαιτηθεί. Μάλιστα. Κύριε Σκαβούλη, αν τώρα με αυτό το φάουλ που είναι απλά μια κόκκινη τιμωρείται ή θα... είναι άλλη φύση της μιας κόκκινης με την άλλη. Τόσο τιμωρηθεί για βία διαγωγή, δηλαδή ενώ δεν ήταν η μπάλα στη περιοχή που... Ναι, ενώ αν έχει και κάτι περισσότερο... Έχει κάτι περισσότερο, εξαρτάται από το τι θα γράψει ο διαιτητής στο φίλον αγώνος και τέτοιες περιπτώσεις... Επειδή ρωτά ο κόσμος για να το κάνει. Θέλω να τονίσω και θα το πω και μετά, στην Ισπανία η Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου κόκκινη κάρτα κατευθείαν είναι 3 αγωνιστικές. Μάλιστα. Για να μειωθούν οι κόκκινες. Το έχουμε στη συνέχεια. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το ΑΠΟΕΛ Ολυμπιακός. Και αυτό παιχνίδι κυπέλλου είναι το πέναλτι που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Κοιτάξτε, εδώ προφανώς υπάρχει παράβαση κάτω στο έδαφος. Ο διαιτητής δεν το πρόσεξε. Επενέβη το VAR και ο διαιτητής αναγκάστηκε να δώσει το πέναλτι. Περισσότερη όμως προσοχή στο χειρισμό αυτών των περιπτώσεων, να με διακούν 5-6 λεπτά και να έχουμε προβλήματα ύστερα ή στην καθυστέρηση. Είναι το πέναλτι που διεκδίκησε στη συνέχεια ο Ολυμπιακός. Άρα είπαμε ότι ήταν πέναλτι, ήταν παράβαση, έτσι το πρόβλημα. Ασφαλώς, για που το είπα καθαρά. Εδώ ο παίκτης του ΑΠΟΕΛ προσπαθεί να παίξει την μπάλα και όντως παίζει την μπάλα, αλλά την ίδια στιγμή το πόδι δεν κατεβαίνει κάτω, δεν μένει ανενεργό και είναι στο ψηλά και κλωτσά τον αντίπαλο. Είναι παράβαση. Αυτό δεν το θεώρησε το VAR, ότι είναι κλασική περίπτωση εμφανέστατου παράβαση. Δεν ενημερώσε τον διαιτητή και έμειναν αυτή η φάση χωρίς να τιμωρηθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα τη αγωνιστική αυτή τώρα. Δόξα Ολυμπιακός, είχαμε μόνο μία φάση εδώ, αφού δεν ήταν καλό το παιχνίδι. Δεν είχε ούτε πολλές αμφισβητούμενες. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα η σκοτεινή κατάσταση δεν μας δείχνει το πλάνο καθόλου, δεν είναι διαχωριστικό. Σκοτεινιά παντού, δεν μπορούμε εμείς να έχουμε συγκεκριμένη άποψη. Αν έχουν εδώ οι. Και με αυτή τα πλάνα, με αυτές τις γωνιές που είναι η κάμερα, δεν μπορεί να παρέμβει ούτε το VAR. Μάλιστα.
Εγώ δεν βλέπω κάτι σε αυτήν την περίπτωση. Ούτε εγώ. Για μονομαχία στην περιοχή. Ναι. Αυτά συμβαίνουν. Και ούτε το VAR είναι κάτι το οποίο είναι εμφανέστατο. Αν υπήρχε κάμερα από την άλλη πλευρά. Αν υπήρχε κάμερα, πολύ ευχαρίστω. Θα μπορούσε να βοηθήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, ΑΕΛ Εθνικός. Τον γκολ της ΑΕΛ. Μάλιστα. Εδώ προφανώς ο βοηθός διαιτητής σήκωσε τη σημαία. Αλλά πω ότι αυτή τη φορά μπήκα σωστά γράμμα στο τσίριο. Ναι, ναι, ναι. Και όμως το VAR άμεσα χάραξε τη γραμμή και πάρθηκε η ορθή απόφαση να μετρήσει τον γκολ. Και λέγαμε πριν πόσο σημαντικό παιχνίδι ήταν για την ΑΕΛ που ήθελε νίκη. Όχι ναι. Πώς δεν ήταν για τον Εθνικό, αλλά κοιτάξτε, να ακυρωνόταν αυτό τον γκολ και να μην έφτανε στη νίκη η ΑΕΛ, πόσο καταδικαστική θα ήταν. Το καλό είναι ότι πήγαινε η γραμμή πολύ σύντομα και είναι κάτι το αξιόπιστο όταν μπαίνει η γραμμή σε ένα, δύο, τρία λεπτά. Να σου πω την αλήθεια, κύριε Σκαβούλη, εγώ δεν αδικώ ούτε τον βοηθό σε αυτή τη φάση. Καλά. Ήταν δύσκολη φάση. Ναι, όντως, ήταν δύσκολη φάση. Εντάξει, σήκωσε σημαία. Είτε σήκωνε, είτε δεν σήκωνε. Όταν πήγε μπάλα μέσα. Εντάξει. Θα εξεραζόταν η φάση πάλι. Ναι, ήταν ωραία εκεί. Εάν ο βοηθό δεν σήκωνε σημαία από το VAR. Και θα πάμε εξωτερικό τώρα. Τις άλλες τις αφήσαμε για μετά. Πώς το δέχτηκαν οι παίχτες της Μίλαν και δεν έκαναν καροτσάκι το διαιτητή να πάρουν από τη μια άκρη στην άλλη, όπως βλέπουμε στα κυπριακά γήπεδα. Μα και ο διαιτητής είπε, έκανα λάθος. Ναι. Αμέσως. Οι βαθμοί χάθηκαν όμως. Νομίζω είναι κύπελο που ήταν. Λοιπόν, έτσι είναι κεντρικές έτσι. Τι άλλο πρέπει να κάνει από το κοκκίνη. Απλά λέω ότι υπάρχουν περιπτώσεις εκεί όπου ο διαιτητής έχει προσωπική άποψη και επιμένει στην απόφαση του, έχει δικαίωμα να επιμείνει και να πει του VAR η δική μου άποψη ισχύει και δεν δίνω τίποτα και τελειώνει η ιστορία. Έτσι διατηρείται η προκατάληψη. Λοιπόν, επιστρέφω στο αγωνιστικό σκέλος και πάμε στο ΑΠΟΕΛ Άρης. Εγώ από την πλευρά μου, όπως είδα το παιχνίδι, μου άρεσε το ΑΠΟΕΛ από το 10 μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Με εξαίρεση τη φάση του γκολ. Ήταν μια ομάδα που είχε πάθος, είχε θέληση, είχε τρεξίματα, είχε διάθεση. Κυριάρχησε σε μεγάλο βαθμό στο πρώτο ημιχρόνο. Έχασε ευκαιρίες, δημιούργησε προϋποθέσεις. Όχι ότι ο Άρης. Ο Άρης θεωρώ ότι ακολούθησε το πλάνο του. Πιο ισορροπημένο, κοντά οι γραμμές, να μην επιτρέψει πολλά και να χτυπήσει την κόντρα. Κάπως έτσι ήρθε και τον γκολ. Είναι όλα στο παιχνίδι γιατί ο καθένας αντιμετωπίζει ένα παιχνίδι με τα δικά του όπλα και όπως το φαντάζεται. Όμως από πλευράς ενέργειας, διάθεσης του ΑΠΟΕΛ μου άρεσε και νομίζω ο Σοφρόνης Αυγουστή βρήκε πού αρμόζει, πού μπορεί να αποδώσει καλύτερα όντω καλά και νομίζω είναι ο άξονας πίσω από τον επιθετικό ή τους επιθετικούς, εκεί ή και πιο ελεύθερος σε γενικά. Είναι ένας παίχτης ο οποίος δείχνει να μπορεί να τρυπήσει άμυνες, να κάνει ζημιά με το παιχνίδι του. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο δεν παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο. Το ΑΠΟΕΛ ανέβασε τελευταίο 15 λεπτό, 20 λεπτό την αποδοσή του. Χάρισε μεγάλο χρονικό, πολύ χρόνο στο να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια του να γυρίσει το παιχνίδι, να ισοφαρίσει. Από εκεί πέρα, συμφωνώ κύριε Σκαβούλη με τον Νεκτάριο Πελεβίνο. Ο διαιτητής δεν είχε προσωπικότητα. Ναι, σίγουρα. Δεν σίγουρα. Έδειξε σε κανένα σημείο του αγώνα να μπορεί να κυριαρχήσει στους παίχτες, να επιβληθεί πιο σωστά. Φαινόταν πολλές στιγμές ότι ήταν αμήχανος με τον τρόπο που τα αντιμετώπιζαν οι παίχτες. Επίσης, φωνάζει το ΑΠΟΕΛ για τις καθυστερήσεις. Έχει δίκιο, αλλά το κάνουν όλες οι ομάδες. Mm. Είναι και εδώ δύο παίχτες προπονητές. Δεν νομίζω να έχει ομάδα στον κόσμο που να μην έπαιξε να κάνει καθυστερήσεις και εμένα, να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Αλλά τελικά ο Άρης το πλήρωσε. Μπράβο. Γιατί η καθυστέρηση έβαλε 6 λεπτά και δέχτηκε τον γκολ στις καθυστερήσεις. Πάνω. Κοίταξε, θα συμφωνήσω μαζί σου όσον αφορά την ανάλυση. Αν μια ομάδα θεωρώ θα μπορούσε ή δικαιούτο να κερδίσει, ήταν νομίζω το ΑΠΟΕΛ. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα, όχι σε όλο το 90 λεπτό, αλλά ήταν η ομάδα που έδειξε ότι με την απόδοσή της θέλει να κερδίσει περισσότερο το μάτς. Ο Άρης πήγε να το κλέψει περισσότερο στην αντεπίθεση, κυρίως εκεί που με τον γκολ του Μαμπίκα και στη συνέχεια προσπάθησε να το σκοτώσει το παιχνίδι με ένα δεύτερο γκολ στην κόντρα. Αλλά δεν τα κατάφερε και από τη στιγμή που δεν τα κατάφερε, το ΑΠΟΕΛ πήρε στο τέλος τον βαθμό.
Για το ΑΠΟΕΛ ισχύει το ότι αν δεν μπορείς να κερδίσεις, το έστω να σώσεις ό,τι μπορείς. Έσωσε τον βαθμό, έχασε έδαφος. Είναι δύο χαμένοι βαθμοί για το ΑΠΟΕΛ, σημαντική στην προσπάθειά του για εξάδα, για κάτι περισσότερο ίσως στο πρωτάθλημα. Έχει πολλές ισοπαλίες, έχει ένα έτσι σερί, ναι, που είναι καλό. Δέχεται όμως και γκολ σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Δέχεται και τον γκολ, αλλά και γενικότερα, αν δεν πάρει και ένα σερί νικηφόρο χωρίς πολλές ισοπαλίες, τότε πώς θα μπορείς να καλύψεις το χαμένο έδαφος. Τέσσερις βαθμούς να έχει ακόμη το ΑΠΟΕΛ, θα μιλούσαμε με διαφορετικά δεδομένα. Επίσης είναι πλήγμα, είναι αρνητικό το γεγονός ότι η μεσοαμυντική του γραμμή πέτυχε περισσότερα τέρματα από ότι η επιθετική του γραμμή. Είναι ένα πρόβλημα το ΑΠΟΕΛ. Του έδωσαν νίκες, ισοπαλίες, βαθμούς, η αμυντική ο Καρό, ο Βινίσιους, ο Σόουζα. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να βρει λύση ο Σοφρονής. Από τους επιθετικούς. Ο Κβιλιτάγια είναι κάπως ανεβασμένος στα τελευταία παιχνίδια. Ένας Μάγκλησσα που δεν μπορεί να... Δεν τον έχουμε δει καθόλου φέτος. Δεν μπορεί να βοηθήσει, δεν έχει σκοράρει. Ένας ο Κρυασβίλη ο οποίος ήταν καλός, θα έλεγα, με τον Άρη, είχε κάποια καλά διαστήματα, αλλά δεν είναι στο επίπεδο που μας έχουν συνηθίσει κάποιοι παίκτες κλειδιά για το ΑΠΟΕΛ, και θα έλεγα ότι εδώ είναι που φαίνεται και η δουλειά του Σοφρόνη Αυγουστή, που έχει καταφέρει να βελτιώσει αισθητά την ομάδα του σε όλες τις γραμμές. Για την ώρα αυτό όμως φαίνεται ότι ακόμη δεν είναι αρκετό. Ενώ το ΑΠΟΕΛ μπορεί να κάνει κάποια βήματα, για την ώρα κάποιες λεπτομέρειες τον κρατούν πίσω. Μάλιστα. Γιώργο, πώς είναι να βλέπεις το βλαστάρι σου από κοντά? Τον είδες παλιά, αλλά ήταν Ισπανία, ήταν διαφορετικό. Τώρα έχεις, να το βλέπεις κάθε πιο συχνά. Εντάξει, είναι κάτι που όλοι θα θέλουν να το έβλεπαν. Είναι και λίγο αγχωτικό από τη μια, γιατί ξέρεις, κρίνεται ίσως γιατί είναι γιος κάποιου πρώην ποδοσφαιριστή και μπορεί ο κόσμος να συγκρίνει, ξέρεις τι έκανε ο πατέρας του, αξίζει και αυτός. Υπάρχει και αυτή η πλευρά που κάνει ακόμα λίγο πιο δύσκολο τον κάθε έναν γιο παγιού ποδοσφαιριστή να παίζει ποδοσφαιρό. Όμως από την άλλη είναι και ένα τεστ και για εκείνον και για όλους τους ποδοσφαιριστές, πώς να αντιδράσουν σε μια ομάδα που όπως ήταν ο Άρης, πώς είναι ο Άρης, με πάρα πολύ καλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, και πρέπει εσύ, ένας δεν είναι νεαρός, είναι σε μια ηλικία που πρέπει να δείξει ότι και αυτός αξίζει και πρέπει να πάρει τις ευκαιρίες του, και όλα αυτά τον κάνει να είναι και πιο ανταγωνιστικός, και ελπίζω και στο επόμενα παιχνίδια ίσως να δώσει κάτι περισσότερο, να είναι πιο ανταγωνιστικός και να δώσει μηνύματα ότι είμαι και εγώ εδώ για να πάρει περισσότερες ευκαιρίες. Έστειλε τα μηνύματα του στο τελευταίο διάστημα και με τον κόλ που πέτυχε. Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή είσαι κοντά λόγω αυτής της συγγένειας που υπάρχει με τον Άρη, περίμενες να έχει αυτή την πορεία φέτος? Εντάξει, ο Άρης είναι ένα project για μένα, που εξελίσσεται, θεωρώ, στον καλύτερο βαθμό που μπορούσε να γίνει για μια ομάδα που έφερε, θεωρώ, πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Όπως θα το παρομοιάσω με το project που έκανε η Πάφος τα τελευταία 5-6 χρόνια. Ναι. Η Πάφος ακόμα δεν εξαλείωσε τίποτα ακόμα από αυτό το project. Ο Άρης, λόγω του ότι οι άνθρωποι που είναι εκεί, που ίσως να ξέρουν και να έκαναν κινήσεις πολύ σωστές για μένα, έκανε έναν μεγάλο ρόστερ, Γιώργο, που όλοι στην αρχή, και εγώ λέω, και εγώ, υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που θέλει καλή διαχείριση από τον προπονητή, που φαίνεται ότι τα καταφέρνει περίφημα ο Γιάσος, και μπράβο του, δηλαδή είναι μια ομάδα που έχει, είπα και πριν, ένα ρόστερ 30 παίχτες. Δεν είναι εύκολο να τους διαχειριστείς και να τους εξηγάς με τον τρόπο σου και με τις προπονήσεις ότι ξέρεις, σήμερα μπορεί να παίξεις βασικός, την άλλη εβδομάδα μπορεί να είσαι εκτός, μπορεί να μην παίξεις καθόλου, και να κρατάς αυτόν τον ανταγωνισμό, τον υγιή μέσα στο... Και φαίνεται ότι ο Άρης το βγάζει αυτό. Έλαβαν υπόψη τον κορονοϊό που επηρέασε πολύ και τον Άρη, αλλά όλες τις ομάδες. Και ευτυχώς για τον Άρη, τα παιχνίδια που είχε σοβαρά θέματα κατάφερε να τα κερδίσει, και μιλώ με τη Δόξα και με την Άχνα. Παιχνίδια που ήταν πολύ κρίσιμα, γιατί μπορούσε να είχαν βαθμούς. Πήγε στο Λευκοσία με το ΑΠΟΕΛ με αρκετά προβλήματα πάλι, και κατάφερε
να, στο τέλος να νιώθει και αδικημένος σε εισαγωγικά, γιατί κρατούσε το, ναι. το, την νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Θεωρώ ότι είναι δίκαιο το αποτέλεσμα, αν κρίνεις τις ευκαιρίες, την επιβολή του από το πρώτο ημίχρονο που ήταν πολύ καλύτερος από τον Άρη, αλλά από την άλλη μπορούσε και ο Άρης να κάνει και το 2-0 και εκεί να μιλούσαμε για την ίσως μια νίκη που θα βάζει τις βάσεις και η ισοπαλία θεωρώ ότι είναι πολύ καλό αποτέλεσμα, αλλά με μια νίκη θα δερώνει τον ακόμα Άρης ίσως και στην κορυφή και από εκεί και πέρα όλα μπορούν να γίνουν. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Άρης έχει τα φόντα ναι, να κρατήσει και να πάει μέχρι το τέλος. Άλιστα. Μιχάλη, εσύ πώς είσαι στο παιχνίδι? Εντάξει, το ΑΠΟΕΛ, μια ομάδα δικαιούταν να κερδίσει, γι' αυτό θα ήταν το ΑΠΟΕΛ. Όμως έχασε βαθμούς και έχασε και την ευκαιρία να κοντέψει πιο κοντά, όπως λέει και ο Σοφρός Αυγουστής, θέλει να διεκδικήσει κάτι από το φετινό πρωτάθλημα. Πιστεύεις ότι μπορεί να διεκδικήσει? Πιστεύω... Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, μπορεί. Όσπου υπάρχουν βαθμοί εκεί, βεβαίως και μπορεί. Και δείχνει να είναι ανεβασμένο το ΑΠΟΕΛ. Ο Σοφρόνης φάνηκε η δουλειά του, για να είμαστε ειλικρινείς. Όμως, κακά τα ψέματα, δεν είναι το ΑΠΟΕΛ που θέλει να βλέπει ο κόσμος του. Θέλει ακόμη δουλειά και αυτό θα συμφωνήσω μαζί σας ότι έχει παίκτες κλειδιά οι οποίοι δεν έχουν ακόμη δώσει το 100%. Από εκεί και πέρα, θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τον Άρη. Είναι η έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος. Πάρα πολλά συγχαρητήρια στους ανθρώπους του Άρη. Και συγκεκριμένα στο Γιάσον τον Λουκά, ο οποίος, όπως είπε και ο Γιώργος, κάνει μια πολύ καλή δουλειά και δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς 30 ποδοσφαιριστές. Θέλει σωστό management και αυτό το κάνει ο Γιάσος και δίκαια βρίσκεται εκεί και πιστεύω ότι θα βρίσκεται μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι. Γιατί έλειπαν αρκετοί ποδοσφαιριστές στα τελευταία παιχνίδια, αλλά και χτες κατάφερε να μην χάσει σε μια δύσκολη έδρα με 4-5 απουσίες σοβαρών ποδοσφαιριστών και αυτό δείχνει ότι ο Άρης δεν αστείευεται φέτος. Και εγώ βλέπω. Το κατάλαβαν όλοι αυτό. Εγώ βλέπω, Γιώργο, ότι ο Άρης δεν θα με εκπλήξει να κάνει και την έκπληξη. Να γίνει η Λέστερ. Γιατί όχι. Μάλιστα. Λοιπόν. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της αγωνιστικής, ο Απόλλωνας έφυγε πάνω με ένα σπουδαίο διπλό από την Πάφο, από μια έδρα που ήταν αίτητη στο πρωτάθλημα, δεύτερη μόλις ήττα. Φετινή σεζόν και ήταν πριν από λίγες μέρες από την άρθρωση και αυτή με αποβολές, δηλαδή με μειονέκτημα αριθμητικό η Πάφος και η Τηθηκέ ενώ ήταν μπροστά με την άρθρωση. Εντάξει, στο αγωνιστικό ο Απόλλωνας δεν έπιασε την απόδοση, τη φανταστική ή το θέαμα, δεν είχε θέαμα το παιχνίδι του. Είχε ουσία, με την πάροδο του χρόνου κέρδιζε μέτρα, τον βόλεψε πολύ η αποβολή, του έδωσε πιο εύκολο να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο, ζορίστηκε, γιατί και η Πάφος φάνηκε, φύγε ένας επιθετικός, φάνηκε όμως και από το πλάνο του κύριου του προπονητή της, του Μίλανιτς, της Πάφο, ότι ήταν κλειστό πλάνο, ήταν μαζεμένο, γιατί ήθελε να περιορίσει τον Απόλλωνα. Δεν άντεξε. Τον βόλεψε η αποβολή, αλλά σήμερα τον δυσκόλεψε κιόλας, γιατί είχε να αντιμετωπίσει μια Πάφο η οποία πολύ καλά έκλεισε πολύ καλά ναι. τους χώρους. Μετά την αποβολή, ο Απόλλωνας κράτησε μπάλα, ήταν κυρίαρχος, δεν δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, αλλά στο τέλος πήρε την ουσία. Αυτό είναι που μετρά. Και το πήρε και με έναν παίκτη που τον γκολ του νομίζω ότι θα τον βοηθήσει πάρα πολύ. Και στη συνέχεια τον έχει ανάγκη και ο Απόλλωνας. Πήρε μία νίκη σε μία βραδιά που δεν ήταν η καλύτερη του και αυτό μετράει διπλά. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνεις τέτοιου είδους νίκες όταν θες να χτυπήσεις πρωτάθλημα. Απόλλωνας την πήρε και είναι πρώτος. Είναι η κερδισμένη ουσιαστικά ομάδα της αγωνιστικής. Εκμεταλλεύτηκε τις απώλειες που είχε και ο Άρης και το ΑΠΟΕΛ στη μεταξύ τους. Και η ΑΕΚ με την ανόρθωση. Επομένως, είναι ο μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής. Και νομίζω η ομάδα που θα πάρει τέτοιου είδους νίκες, τις περισσότερες, έχει και περισσότερες πιθανότητες να. Και, εντάξει, το είπαμε και νωρίτερα εκτός κάμερα, off camera. Διαφωνήσαμε, συμφωνήσαμε το γεγονός ότι έχει και ένα θεωρητικά εύκολο έργο σε σχέση με το τι έχουν οι άλλοι. Αν και στη φετινή σεζόν, Γιώργο, δεν έχει εύκολο παιχνίδι, το έχουν δείξει όλοι οι αγώνες. Ναι, θεωρώ ότι με το τι παρουσίασε ο Απόλλωνας φέτος και θα έρθω στο αυτό που είπες, Γιώργο, για το πρόγραμμα του Απόλλωνα. Παίζει με ομάδες που δεν έχασε βαθμούς με καμιά ομάδα. Θεωρητικά μικρές. Δόξα, Ολυμπιακό. Κέρδισε όλες και την όλες τους μικρούς, σε εισαγωγικά τους κέρδισε.
Άρα με αυτόν το μυστικό, αν καταφέρει και στο παιχνίδι που έμεινε με αυτές τις ομάδες να τα κερδίσει και εκμεταλλευτεί ίσως τις απώλειες των αντιπάλων του Απόλλωνα στα μεταξύ τους ντέρπι παιχνίδια, ίσως να κάνει μια διαφορά που να τον βοηθήσει να είναι στα play-offs σε μια πλεονεκτικότερη θέση από τους άλλους. Και αυτά βλέπω... είναι όλα θεωρητικά, πρέπει να γίνουν στο θα γήπεδο. Να προσθέσω και στα μεταγραφικά. Είναι η ομάδα που θέλει να κάνει και τις δύο κινήσεις που τις έχουν απομείνει. Και νομίζω θα γίνουν, οπότε θα ενισχύσει και το ρόστερ της. Το ρόστερ του. Και φαίνεται το πιο σημαντικό που κέρδισε από ένας... Και δεν θα σταθώ μόνο στην Πάφο, αλλά θα σταθώ και στο παιχνίδι με την Ομόνια στο Λεμεσό, που πάλι δεν είχε για μένα την απόδοση αυτή που μπορεί να ήθελε ο κόσμος του. Όμως πήρε την ουσία, κέρδισε το τρίποντο που ήταν πολύ σημαντικό στη φάση που περνούσε, γιατί περνούσε η ομάδα από μια αμφισβήτηση. Τρία διαδοχικά νομίζω. Ακριβώς, είχε τα θέματα της και ο κ. Τσόνι και θεωρώ ότι διαχειρίστηκε και το παιχνίδι με την Ομόνια αλλά και με την Πάφο με τον καλύτερο τρόπο. Κέρδισε τον Πίτσα που ήρθε πίσω και έδειξε ξανά τα διαπιστευτήρια του ότι το έχει τον γκολ και σε ένα καθοριστικό σημείο έδωσε τις λύσεις στον Απόλλωνα. Και αυτό είναι και ένα από τα σημεία που θεωρώ ότι ο Απόλλωνας ενισχύοντας το ρόστερ του με παίχτες που ήταν τραυματίες και μιλώ και για τον Τικίνη, αν έρθει και αυτός και το Σιλίσης, μαζί με την ενίσχυση που θα έρθει με έναν ή δύο ποδοσφαιριστές, δεν ξέρω, τότε ναι, πρέπει να πολεμήσει και να δώσει κάτι περισσότερο φέτος, γιατί είναι ευκαιρία με τον τρόπο που είναι και άλλες ομάδες και πώς διαχειρίζονται τα παιχνίδια να πάρει κάποιο προβάδισμα. Εντάξει, πάνω ευνοήθηκε και η Πάφος. Παρά το γεγονός ότι έχασε, γιατί δεν κέρδισαν οι υπόλοιποι, άρα έμεινε είναι και εκεί στην τελική. Γιατί ήταν η πρώτη που έχασε, ξεκινώντας αυτή η αγωνιστική. Και έμεινε. Μιχάλη, εσύ πώς βλέπεις τις δύο ομάδες σε σχέση με τη συνέχεια, το μεταξύ τους παιχνίδι? Εντάξει, ο Απόλλωνας φέτος δείχνει να είναι έτοιμος να παλέψει μέχρι το τελευταίο παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Ο κύριος Τσόρνιγκερ κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Το έχω ξαναπεί. Μ' αρέσει ο τρόπος που δουλεύει ο Απόλλωνας. Σίγουρα τα τελευταία παιχνίδια με κάποιους προσφερθές οι οποίοι είναι τραυματίες, ο κύριος Τσόρνιγκερ βρίσκει τις λύσεις. Χθες έκανε μια επαγγελματική νίκη, θα τη χαρακτηρίζα, σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν θα κερδίσουν πολύ στο Παφιακό. Και η νίκη αυτή, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι θα της δώσει και όθηση και με συνδυασμό των προηγούμενων των αποτελεσμάτων είναι ο μόνος κερδισμός της αγωνιστικής. Σας λέω ότι ο φετινός Απόλλωνας ασπίθη και με τον τρόπο που παίζει. Και πιστεύω ότι θα είναι εκεί ψηλά ο Απόλλωνας μέχρι και τα τελευταία παιχνίδια. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Απόλλωνας είχε πολλά προβλήματα. Κάθε αγωνιστική έχει. Και υπάρχουν. Δεν λείπουν τα προβλήματα από τον Απόλλωνα. Έχει μάθει να ζει με αυτά. Και θέλω και πιστεύεις ότι η Πάφος θα καταφέρει να μείνει, γιατί είναι μέσα, στην εξάδα μέχρι το τέλος. Απλά βλέπω τα παιχνίδια που ακολουθούν. ΠΑΕΚ, Ανόρθωση εντός, Εθνικός και Δόξα. Πιστεύω ότι θα μείνει. Είναι παιχνίδια που. Εντάξει, βατά. Πιστεύω ότι θα μείνει στην εξάδα. Έχει και ενισχυθεί με 2-3 μεταγραφές με πολύ καλούς προσθέσεις. Μου δώσεις όμως απάντηση για να σου κάνω και επόμενη ερώτηση. Θα μου κάνεις, βεβαίως, είμαι έτοιμος. Ποιος θα μείνει έξω? Θα δείξει. Πάντως κάποιος από τους μεγάλους θα μείνει έξω. Γιατί η Πάφος είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα πλήρης ρόστερ, είναι μια ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο και σας λέω ότι έχει ενισχυθεί. Και πιστεύω ότι η Πάφος έχει δυνατότητα. Γιώργο, θέλω να κάνεις πρόβλεψη αν μπει η Πάφος, ποιος θα μείνει εκτός ή δεν βλέπεις την Πάφο? Είναι παρακινδυνευμένο. Εμένα μου αρέσει η Πάφος. Ναι. Τους είδα πάρα πολλά παιχνίδια. Είναι μια ομάδα που έχει πλάνο, έχει τακτική, έχει ενισχυθεί με τον Ιανουάριο με ένα πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή. Θεωρώ ότι θα μπορεί να γίνει έκπληξη φέτος και να μείνουν ίσως και δύο ομάδες, δεν ξέρεις. Ναι, αν υποθέσουμε ότι μια είναι η ΑΕΛ. Υποθετικά, επειδή είναι στην πιο δύσκολη θέση. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι βλέπω είναι μεταξύ από Απόελ Ομόνια. Ναι. Εντάξει, ναι. Εκεί μέχρι εκεί όμως. Μέχρι εκεί. Εγώ βλέπω το Απόελ, θα κάνω μια πρόβληση, να είναι στην έξοδο. Άρα είναι η Ομόνια. Εντάξει. Για σένα. Εντάξει. Να τα αφήσουμε εκεί. Υπάρχει δρόμος, όλα είναι ανοιχτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι έγινε στο ΑΕΚ Αρένα, ΑΕΚ Ανόρθωση 1-1. Γουστάβο Λέδες εκτελεί το φαούλ και φαγιά.
Τελέστη για το κόρνερ, κεφαγιά. Στην παράληψη δεν ξέρεις πόση ένταση και πόση φορά βάζει ο Μπουσφελστή. Κερδίζει ο Ρωμό, γυρίζει την πάλα, πάρω λίγο το αυτογκόλ. Η εκτέλεση θα είναι προς τα έξω. Στα βολέδες εκτελεί. Κεφαγιά βρίσκει Ακοράν, το γύρισμα 1-0 ΑΕΚ. Κάτω η σημεία, μετρά τον γκολ βεβαίως. Θα υπάρχει και επιβεβαίωση από το ΒΑΡ. Στα βολέδες η κεφαγιά, δεν υπάρχει ο Σάιτ. Νομίζω είναι πίσω από την μπάλα. Είναι δύσκολο. Εντάξει, είναι οριακό. Νομίζω είναι πίσω από την μπάλα. Θα δούμε από τη γραμμή τι θα βγάλει. Μιάννη σέντρα στην περιοχή. Κεφαγιά του Νοβότνη 1-1. Σοφαρίζει ανόρθωση στο 70. Και από τον αμυντικό και ίσως από τον φύλακα. Προσπάθησε νομίζω με βήμα στην αρχή για έξοδο. Ίσως δεν πρέπει να δούμε καθαρά τώρα. Βλέπουμε εδώ το τελείωμα, μου ας πεις την άποψη σου. Σέντρα στην περιοχή, ο Τρισκόσκι, το γύρισμα, η μπάλα. Σέντρα στην περιοχή, Νοβότνη, η κεφαλιά πάει έξω. Βλέπουμε τώρα την ανόρθωση. Καλύτερη ψυχολογία, καλύτερη ισορροπία μέσα στο γύρο. Για να δούμε το γύρισμα πίσω, κερδίζει ο Κατσάς, περνάει και τον Νοτούμπα, το πλασέ, πάει έξω. Τηλεφωνικός μαζί μας ο Ανδρέας Ματσάνκος, ήταν στο Αγαρένα, περιέγραψε το παιχνίδι για το τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο. Τελικά το τέρπι της 18ης αγωνιστικής ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Ανόρθωση δεν ανέδειξε νικητή. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1, ένα αποτέλεσμα που αφήνει περισσότερο πιστεύω ικανοποιημένη την Ανόρθωση, αφού πήρε ένα πολύτιμο βαθμό εκτός έδρας από την ΑΕΚ. Νομίζω πως δεν παίχθηκε καλό ποδόσφαιρο Γιώργο. Περισσότερο οι δύο ομάδες επιστράτευσαν αρκετή δύναμη και πάθος, έγιναν αρκετές μάχες στη μεσαία γραμμή με αποτέλεσμα να απουσιάσουν οι καλές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες. Ίσως η πίεση, ίσως το βαθμολογικό άγχος, ίσως λέμε και οι απουσίες που αντιμετώπισαν οι δύο ομάδες με παίκτες σε πρώτες γραμμές, σίγουρα επηρέασαν τη συνολική απόδοση τους και το τρίποντο που τελικά ήθελαν οι δύο ομάδες δεν χαμογέλασε σε κανένα. Συμπεραματικά η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο πάτησε καλύτερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο με την Ανόρθωση να προσέχει περισσότερο το 0 στην άμυνά της και έτσι φυσιολογικά οι δύο ομάδες έμειναν στο πρώτο ημίχρονο σε αυτό το στήρο 0-0. Στην επανάληψη το σκηνικό κάπως άλλαξε και αυτό συνέβαλε πιστεύω το γρήγορο γκολ που πέτυχε στο 52ο λεπτό ο Ιβάν Ρισκόσκι. Μέχρι και το 69ο λεπτό που ήρθε το γκολ της ισοφάρισης από την Ανόρθωση και συγκεκριμένα από τον Νοβότνη η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, αλλά αυτό το γκολ έφερε και αλλαγή σκηνικού με την Ανόρθωση μέχρι και το τέλος να ήταν καλύτερη και να χάνει μάλιστα την μεγάλη ευκαιρία στο 21ο λεπτό με τον Νικόλα Οκατσά που ξέφυγε ακόμα και από το Τούμπα, όμως έστειλε την μπάλα έξω. Πάρα πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Ανόρθωση. Το 1-1 λοιπόν σφράγισε τις προσπάθειες των δύο ομάδων. Η ΑΕΚ με αυτό το αποτέλεσμα έμεινε στην τρίτη θέση με 33 βαθμούς στο πλήν 2 από τον Απόλλωνα, στο πλήν 1 από τον Άρη, ενώ η Ανόρθωση στην πέμπτη θέση με 26 βαθμούς. Να αναφέρουμε Γιώργο πως μετά το τέλος του αγώνα τόσο ο κύριος Νταβίτ Καταλά όσο και ο κύριος Τιμούρ Κεσφάγια συμφώνησαν πως το αποτέλεσμα είναι τύχιο πέρα για πέρα. Μάλιστα. Και μια είδηση Γιώργο, η ΑΕΚ απέσυρε τελικά το ενδιαφέρον για απόκτηση του Κίτρινη Σαφό μετά από τις νέες απαιτήσεις του Αφρικανού Μέσου. Γιώργο. Μάλιστα, Ανδρέας, ευχαριστούμε. Πάνω Τιμούρ Κεσφάγια είπε ότι δυστυχώς δεν σκοράραμε σε γενή εστία φωτογραφίζοντας τη χαμένη ευκαιρία του Καλτσά. Αλλά εντάξει, το ποδόσφαιρο όλα μπαίνουν, όλα χάνονται. Ήταν ευκαιρία του αγώνα, όπως και να το κάνουμε. Και λίγο πλάγια ο Καλτσάς σε γενή εστία σε την μπάλα έξω. Έναν τέρπι που νομίζω ήταν δίκαιο το 1-1, βλέποντας το σφαιρικά και πιο αναλυτικά. Η ΑΕΚ με την Ανόρθωση ήθελαν πάρα πολύ την νίκη. Η ΑΕΚ για να πατήσει κορυφή, η Ανόρθωση να πλησιάσει και να μειώσει τις αποστάσεις. Δεν τα κατάφεραν. Περισσότερο θα έλεγα ότι μπορεί σε γενικές γραμμές να αφήνει ικανοποιημένη την ΑΕΚ. Η ισοπαλία, η Ανόρθωση μένει πίσω, πρέπει να κερδίσει τα παιχνίδια που χρωστάει ουσιαστικά για να μπει ξανά στη διεκδίκηση ίσως για κάτι περισσότερο. Όμως τη δεδομένη στιγμή η Ανόρθωση, ο στόχος της πρέπει να είναι η εξάδα και από εκεί και πέρα να δει που να δει τους επόμενους στόχους σιγά σιγά. Και η ΑΕΚ να μπορέσει να βρει τρόπο να αποκτήσει ξανά τον ρυθμό που είχε πριν από 3-4 εβδομάδες, γιατί είναι αλήθεια ότι έχει χάσει κάπως τον ρυθμό, τα τρεξίματα, την εικόνα που μας έδειξε
σε πολλά πολλά παιχνίδια. Μιχάλη, πριν που βλέπαμε το παιχνίδι, δεν πιστεύαμε ότι η ανόρθωση είχε. Φαίνονταν ότι ήταν διαφορετικό ο τρόπο που η ανόρθωση αντιμετώπιζε το παιχνίδι, αλλά εν τούτης, βρήκε και τον τρόπο να σκοράρει, βρήκε και τον τρόπο να δημιουργήσει, να γυρίσει ουσιαστικά το παιχνίδι. Ένα ισορροπημένο παιχνίδι, θα έλεγα. Και οι δύο ομάδες προσπάθησαν να μην δεχτούν γκολ πρώτα. Από πλευρά ποιότητα, θα συμφωνήσω ότι δεν ήταν και το καλύτερο παιχνίδι που έκαναν οι ομάδες. Σίγουρα υστέρησαν ποιοτικά και αυτό υπάρχει ότι δικαιολογίε. Αρκετοί ποδοσφαιριστές και από τις δύο ομάδες απουσίαζαν. Φαίνεται ότι ο κορονοϊός έχει επηρεάσει τις ομάδες. Σίγουρα η ΑΕΚ, θα συμφωνήσω με τον Πάνο, ότι έχει χάσει το ρυθμό της αυτό το ποδόσφαιρο που έπαιζε στις αρχές. Εύχομαι να το βρει. Θέλει να διεκδικήσει το πράθυνα μέχρι τέλους. Από την άλλη, η ανόρθωση πιστεύω ότι θα έπρεπε να. Έπαιζε για την νίκη, ήθελε να κερδίσει. Όμως δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι. Αν κέρδιζε, θα έκανε ένα βήμα περισσότερο για το όνειρο που είναι το πρωτάθλημα και να μείνει κοντά, να έχει περισσότερες ελπίδες να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Από την άλλη, η ΑΕΚ δεν τη χαλάει η ισοπαλία με τα πάρα πολλά προβλήματα που είχε. Το πρωτάθλημα είναι μακρύ, ακόμα υπάρχει δρόμος. Και εύχομαι και στις δύο ομάδες να πετύχουν τους στόχους τους. Είναι δύο ομάδες που τις έχω στην καρδιά μου, έπαιξα και στις δύο και εύχομαι και να πετύχουν τους στόχους τους. Να είστε. Λοιπόν, Γιώργο, το ερώτημα είναι, αν η ανόρθωση μπορεί να κυνηγήσει μέχρι τέλος τον τίτλο, έχει μια απόσταση αυτή τη στιγμή από την κορυφή και αν η ΑΕΚ μπορεί να διατηρηθεί εκεί, βάζοντας την εξίσωση την εικόνα που βγάζει το τελευταίο διάστημα, όπως είπε και ο Πάνος, που έχει χάσει λίγο από τη λάμψη της. Εντάξει, η ανόρθωση φαίνεται να βρίσκει το ρυθμό της, γιατί κακά τα ψέματα είχε πολλά σκάμπα ανεβάσματα, δείχνει μια μεγάλη αστάθεια, δεχόταν πολύ εύκολα γκολ, δυσκολευόταν να βάλει γκολ, όμως βρήκε το ρυθμό της στα τελευταία παιχνίδια, έχει νικηφόρα συνεχόμενα αποτελέσματα. Σήμερα νομίζω η ισοπαλία είναι πολύ καλή, αν και μπορούσε στο τέλος να κερδίσει το παιχνίδι. Λαμβάνοντας υπόψη την έδρα που έχει το Αντώνης Παπαδόπουλος. Για μένα είναι η πιο έδρα του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Και εγώ και ο Μιχάλης εκεί ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει Αντώνης Παπαδόπουλος. Μαζί με την ενίσχυση που ήρθε και του Νοβότινη, που φαίνεται ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής, είναι center for και είναι στις φάσεις, σκόραρε σήμερα, μπορούσε να βάλει και στο περασμένο παιχνίδι γκολ. Απόντως το Ουάρτα, που για μένα, Γιώργο, είναι ο παίχτης που κάνει την διαφορά και κάθε ομάδα θα ήθελε να τον έχει στις τάξεις της. Δηλαδή τον βλέπεις και τον χαίρεσαι, γιατί μιλάμε την μπάλ. Δηλαδή πραγματικά όταν το βλέπεις, λες, είναι. Και όταν έχεις έναν τέτοιο παίχτη μέσα στην ομάδα, πιστεύεις, νιώθεις ότι κάποια στιγμή θα κάνει κάτι που θα αλλάξει η ροή του αγώνα. Ακριβώς. Με όλα αυτά, ναι, η ανόρθωση μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ, βλέποντας το πόσο εύκολα δεν μπορεί να διαχειριστεί τα παιχνίδια, και μιλώ για τα παιχνίδια που έτυχε να δούμε με την ΠΑΕΚ, που ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις. Με τον Απόλλωνα κέρδισε 2-1, αλλά μόλις σκόραρε αμέσως δέχτηκε γκολ. Σήμερα το ίδιο. Σκόραρε, είχε το παιχνίδι στα μέτρα της. Στα τελευταία παιχνίδια γενικότερα, όταν μόλις σκοράρει, δέχεται σχεδόν αμέσως γκολ. Μπράβο, Πάνο. Είναι συνήθες. Άρα αυτό λέει κάτι, γιατί βγάζει αδυναμίες. Έχει, θεωρώ, πολύ καλό ρόστερ. Έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Παίχτες που ξέρουν να κρατήσουν μπάλα, να κάνουν προϋποθέσεις για γκολ. Θα είναι εκεί η ΑΕΚ. Όμως φαίνεται ότι ίσως να δούμε μετά το τέλος της διάρκειας της κανονικής των αγώνων, θα δούμε μια εξάδα, Γιώργο, που ίσως οι τέσσερις από τις έξι ομάδες να διεκδικούν πρωτάθλημα. Ίσως θα διεκδικούν πρωτάθλημα. Και μακάρι να γίνει αυτό, γιατί θα είναι ό,τι καλύτερο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σκαπούλη, ο χρόνος ο υπόλοιπος είναι δικός σας. Κάνουμε αρχή με δεύτερη κατηγορία, αναγέννηση Αγία Νάβα, πέμπτη σειρά για αναγέννηση. Βλέπετε, παρακολουθούμε τις χαμηλές κατηγορίες. Έχουμε και προπονητές εδώ από χαμηλές κατηγορίες. Γεννήσκονται κάποιες φορές κάποια. Δεύτερη κατηγορία, δεν είναι χαμηλές. Δεύτερη κατηγορία. Πάω και στην τρίτη. Πάω και στην τρίτη. Εδώ, κύριε Σκαβούλη, να βουδά. Τι έχουμε. Εδώ. Κοίταξε. Ένα κάρυμα από το λαιμό, τράβημα του παίχτη, η καθαρή περίπτωση πέρατη υπέρ τη. Είπε τη Αναγέννηση Ρήνια στο τρίτο λεπτό, τίποτα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μάλιστα.
Η επόμενη φάση είναι επιμορφωτική, λέτε, από το ίδιο παιχνίδι. Εδώ βλέπετε ο τερματοφύλακας συγκρούεται με τον συμπαίχτη του. Ο διαιτητής αμέσως σφυρά διακοπή, διότι ο τερματοφύλακας είναι καλός στο έδαφος. Έβαλα αυτή τη φάση για να τονίσω και στους διαιτητές ότι εάν μετά από τη σύγκρουση του τερματοφύλακα με τον συμπαίχτη του επίενε την μπάλα σε έναν επιθετικό και σουτάρισκε να βάλει γκολ, το γκολ έπρεπε να μετρήσει. Έπρεπε να μετρήσει. Γι' αυτό το λόγο να είναι προσεκτική καμιά φορά οι διαιτητές όταν διακόπτουν το παιχνίδι. Ιδίως όταν είναι σύγκρουση τερματοφύλακα με τον συμπαίχτη του, μπορεί η μπάλα να σκάσει σε ένα επιθετικό, να βάλει γκολ και ακουστεί το σφύριγμα το οποίο είχαμε και προηγουμένως. Απλώς είναι για το μέλλον, για τα νεαρά παιδιά να προσέχουν πολύ πότε διακόπτουν το παιχνίδι. Αναγέννηση Αγία Νάβα, πέναλτι ζητάει αναγέννηση τρίμα φάση αυτό το δεύτερο μέρος. Μάλιστα. Κύριε, πάει ο παίχτης, αντί μπάλα δεξιά, ο παίχτης πάει στον αντίπαλο και εδώ είναι μια περίπτωση που, κοιτάξτε, μια καθαρή ανατροπή. Τίποτε, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Άστε. Λοιπόν, επόμενη φάση είναι από το Αποελάρης, είναι το φάουλ που διεκδίκησε ο Άρης σε αυτή τη φάση. Κοιτάξτε, είναι μια στιγμή φυσικών επαφών. Χωρίς να υπάρχει η σκοπιμότητα ή οτιδήποτε, η βόνια ότι κάποιος από τους τρεις παίχτες έθελε να γίνει παράβαση, γι' αυτό τον λόγο ήταν πολυπότερο να συνεχίσει το παιχνίδι. Και αυτό έκανε ο διαιτητής. Ναι. Το απόλυτο διεκδίκη. Καλά. Πολύ ευχαρίστω. Κοίταξετε. Μα του τη φάση λε μου. Όχι, εγώ. Χτυπά το να βγει. Όχι, έρχεται με φορά το. Κάθε φορά, κύριε Σκαμπούλη. Εγώ έτσι επιμένω σε αυτό. Να μην ζει και ο Μιχάλη. Εγώ λέω ότι τα μηνύματα άποψη είναι ότι είναι φάουλ. Όχι από τον πρώτο παίχτη, από τον Βινίσιους, από τον Σόουζα. Ο Σόουζα σπρώχνει. Δεν λέω ότι αν εσφύρα φάουλ ο διαιτητής θα ήταν λάθος. Και του είδα και πουνιά, κύριε Σκαούλη. Όχι πουνιά, ρε πιχιά. Έρχεται με λαχίδια ο παίχτης, κάνει φάουλ, να το δεχτώ ότι κάνει φάουλ, αλλά δεν ήταν περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου. Δεν μπορεί να. Καταγράφεται διαφωνία. Μάλιστα. Συμφωνώ ότι διαφωνούμε, κύριε Σκαούλη. Ναι, σίγουρα. Κάθε τη διαφωνία. Επόμενη, το Αποέλ διεκδικεί πέναλτι, λέτε. Εγώ θέλω να διευκρινίσω το εξής. Ο VAR που το έφεραμε το σύστημα στην Κύπρο έχει δύο αρχές. Να του παρουσιάσουμε έναν πλάνο πολύ κατατοπιστικό και διαφοριστικό για να μπορεί όταν καλέσει τον διαιτητή να δει τη φάση να του παρουσιάσει το πλάνο για να αποφασίσει ο διαιτητής. Εδώ είναι μια περίπτωση που δεν μπορεί ο βαρίστας να καλέσει τον διαιτητή για να του δείξει τι. Αυτό το πλάνο. Για να αποφασίσει ο διαιτητής τι, αφού το πλάνο δεν είναι διαφοριστικό, έγινε παράβαση, δεν έγινε παράβαση, κοιτάξτε. Δεν έχει κάμερα από πίσω για να δείξει, απλά βλέπει το, κοιτάξτε, πέρατε κάτω. Γι' αυτό ο Πορτογάλος δεν έδωσε, δεν είπε στον διαιτητή έλα να δεις τη φάση, διότι δεν είχε στοιχεία ο άνθρωπος για να παρουσιάσει στον διαιτητή ότι κύριε εξόφθαλμο, λάθος εδώ είναι εξόφθαλμη περίπτωση, πέναλτι πρέπει να σφυρίσει. Και άφηγε το παιδί, συνεχίστηκε. Πάμε και στο επόμενο πέναλτι που διεκδικεί το Αποέλ. Κοιτάξτε, εδώ βλέπετε ακροθυγός φαίνεται ο παίχτης του Άρη να τραβά τη φανέλα του παίχτη του Αποέλ. Πάλι είναι αυτό το πλάνο, επαναλαμβάνω, αυτό το πλάνο δεν είναι ικανό να παρουσιαστεί από τον βαρίστα ή στον διαιτητή για να εξετάσει περίπτωση πέρα. Μπορεί να υπήρξε τράβημα, αλλά δεν έχει κάμερα από πίσω. Και ο βαρίστας λέει, κύριε, εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση, αφήνω τον διαιτητή, έχει προσωπική άποψη και προχωρούν. Όταν η φανέλα φαίνεται να είναι λίγο τεντωμένη. Τεντωμένη. Όχι εδώ. Τεντωμένη. Δεν είναι ικανή για τον. Δηλαδή να το φράξει ο βαρίστας να του πει η φανέλα λίγο τεντωμένη. Αφού δεν έχει κάμερα από πίσω να δείξει. Δεν τον επηρέασε. Ορίστε. Δεν τον επηρέασε από εσύ που τον τράβηξε. Είπαμε, μιλούμε για εξόφθαλμα. Όταν ο κανονισμός λέει. Ο βαρίστας πρέπει να διαπιστώσει εξόφθαλμο λάθος του διαιτητή για να τον καλέσει να διορθώσει. Εδώ είναι εξόφθαλμο. Σε τρεις άνθρωποι εδώ που παίξανε μπάλα. Είναι εξόφθαλμο αυτό το πράγμα.
Φαίνεται να υπάρχει μια επαφή από εκεί πέρα. Το πλάνο δεν είναι διαφωνιστικό. Ένα ημερωτικό. Γι' αυτό ο Πορτογάλο, από τον οποίο ζητούν πολύ, δεν είχε βαρίστα. Αφού οι κάμερε μα, το πλάνο μα, η παραγωγή μα δεν είναι ενημερωτική και ασφαλώ και οι Πορτογάλοι θα ρωτούνται στην Κύπρο, μα γιατί μα έφεραν στην Κύπρο. Αφού δεν έχουν κάμερε για να βοηθήσουν εμεί του διοίκτε. Καιρωθήκαν πάντω που ήταν στην Κύπρο. Δεν καιρωθήκαν, ασφαλώ. Λοιπόν, Πάφο Απόλλων, δύο κίτρινε του Κοβάσεβιτ. Αν ήταν σωστές ή όχι. Κοιτάξτε, η μια περίπτωση είναι αυτή. Το νούμερο 8 κάνει αυτή την παράβαση και σωστά, πολύ σωστά ο διευθυντής άμεσα δείχνει την κίτρινη κάρτα. Και έρχομαστε στη δεύτερη περίπτωση, εδώ, που πιθανόν να ήταν και κατευθείαν κόκκινη κάρτα. Το λοιπόν αποβάλλει τον παίχτη. Δικαιολογημένα να επιβληθεί ο παίχτης. Μάλιστα. Τι θα κάνει ο διευθυντής. Επόμενη φάση. Πέναλτι ζητά η Πάφος. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε, πέστε που σας παρακαλώ, τι έγινε εδώ. Τίποτα δεν υπάρχει. Το πλάνο δεν είναι διαφοριστικό. Πέναλτι ζητά ο Απόλλωνας. Κοιτάξτε, μπορεί να χρησιμοποιήσει ο παίχτης της Πάφου το χέρι του, τον αγκώνα του, αλλά πάλι δεν έχει κάμερα από πίσω να μας δείξει τι έκαμε το χέρι όταν προεκτάθηκε, όταν πήγε προς το κεφάλι του αντιπάλου. Ο Βαρίστα λέει, κύριε, δεν μου δείχνει τίποτε η κάμερα, που συνέχισε και λέει, δεν είναι πέρα. Λοιπόν, η επόμενη φάση είναι η διαμαρτυρία της Πάφου για το γεγονός ότι σταμάτησε το παιχνίδι εδώ, διότι δεν άφησε να εξελιχθεί η φάση, ενώ η κατοχή ήταν στην Πάφου, είπαμε, για την ευκαιρία να βγει μπροστά. Προέχει η υγεία των ποδοσφαιριστών, το είπαμε 50 φορές, και σωστή η διακοπή του παιχνιδιού. Δεν υπάρχει πλεονέκτημα εδώ με 30 παίκτες μπροστά από την μπάλα. Μάλιστα. Σωστή διακοπή. Και επόμενη φάση, τελευταίο αυτό παιχνίδι, το φάουλ του Ζάιρο, αν ήταν κίτρινη ή κόκκινη. Κοιτάξτε. Εδώ η ενέργεια του παίχτη της Πάφου εγγίζει και τα όρια της κόκκινης κάρτας. Εγγίζει και τα όρια της κόκκινης κάρτας. Διότι επίε με ταχύτητα και με τα πόδια, με τους τάπους πάνω στον αντίπαλο, έθεσε την ηλικία του αντιπάλου σε κίνδυνο και αν ο διαιτητής έδειχνε την κόκκινη κάρτα, εγκαλύπτε τον πλήρως. Όμως έδωσε την κίτρινη κάρτα εδώ και βλέπετε τι συνέβη μετά. Έγινε ολόκληρη σύραξη. Όπως το Μίλαν Σπέτσα. Και ο διαιτητής δεν εφάρμοσε τις οδηγίες που λέει ότι ο αυτός που προκάλεσε τη σύραξη, δηλαδή το νούμερο 10, τρώει την κίτρινη αναλόγως κόκκινη και ούτω καθεξής, αλλά αυτοί που συμμετείχαν στη σύραξη τρώνε που μια κάρτα at least οι δύο. Και η τελευταία φάση, ΑΕΚ ανόρθωση, βάλαμε δύο φάουλ εδώ. Γιατί θέλετε να σχολιάσετε κάτι. Παρακολουθήσαμε το παιχνίδι εδώ όλοι μας και διεπίστωσα το εξής, ότι ο διαιτητής στο πρώτο μέρος χρησιμοποίησε 10-12 φορές να καλέσει τον παίχτη να του κάνει σύσταση. Μία, δύο, τρεις, πέντε, σε κάθε περίπτωση έπρεπε να κάνει σύσταση. Αυτό το πράγμα αντιβαίνει εις τον κανονισμό που λέει ότι όταν ο παίχτης συστηματικά παραβαίνει τους κανονισμούς, έστω και αν το φαουλ είναι επικίνδυνο, είναι η καλύτερη προειδοποίηση, κύριε Σκαβούλη, είναι η κάρτα. Ναι, λοιπόν. Και επιπλέον, να τονίσω ότι κάτι έχουμε ώρα. Έχουμε. Σε κάθε corner, σε κάθε φάουλ, πλάγια ή δεξιά της επαναστολικής, βλέπεις τους διαιτητές, πάνε εκεί, στον όμιλο των παιχτών, προσέξτε, σας βλέπω. Στα από 4 λεπτά, corner, προσέξτε, σας βλέπω. Η ώρα πάει. Κάνεις 1, 2, 3 συστάσεις, ξέρουν οι διαιτητές τι προσέχεις και να μην χάνετε ο χρόνος. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σκαβούλη, σας ευχαριστούμε. Γιώργο Σιφίδη, Μιχάλη Μάρκου, Πανολάρκου, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλή κύριε Σκύρη, στο σημείο αυτό, άλλη μια εκπομπή Γκολ και Θέαμα έφτασε στο τέλος της. Καλό σας βράδυ.